Έχουμε στην παρέα μας σήμερα, Κώστα, έναν άνθρωπο που από τα 20 και μετά είναι όλη η ζωή του ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο λόγος για τον Κώστα Μαλιούφα, για πάρα πολλά χρόνια μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ για μια ζωή, Κώστα. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ταιριάζει αυτός ο τίτλος, μια ζωή στον ΠΑΟΚ. Ναι. Από τα 20 σου, από τα 20. Με τα μισά, ναι. Από τα 20 με μια παύση 7-8 χρόνια. Και σαν παίκτης και μετά λίγο σαν από τα τμήματα υποδομής που σταμάτησε το 10, η επιστροφή μου το 15-16 και είμαι τώρα στο τμήμα σπάτη. Μια ζωή, μπορώ να πω τα μισά χρόνια της ζωής μου ότι είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι το σπίτι μου, το δεύτερο. Εντάξει. Καλά είστε. Δηλαδή 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ αφού λες τα μισά. Ναι. Λέω 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ αφού τα μισά χρόνια της ζωής είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν σε ακούω πολύ, δεν σε ακούω καλά. Δεν ακούω. Λέω, λες τα μισά σου χρόνια, τα μισά χρόνια της ζωής σου στον ΠΑΟΚ. Άρα έχεις τον ΠΑΟΚ 30 χρόνια. Εντάξει, 7-8. Γι' αυτό δεν άκουγες. Ναι, δεν ακούω. Όχι, αλήθεια, δεν ακούω καμία καλά. Εντάξει, οκ. Καλά, αισθανάμαστε καλά, παιδιά, υγεία να υπάρχει, αυτά που είναι. Υγεία, να ευχηθούμε Ανάσταση καλή και να είναι πρώτα στις ζωές πάλι να ξαναγυρίσουμε αυτά που θα θεωρούσαμε δεδομένα και μας λείπουν τόσο πολύ, οι αγκαλιές και η αγάπη με τους συνανθρώπους μας, με τους οικείους μας. Υγεία από και η Ανάσταση να έρθει και στην ομάδα μας ξανά, να έρθουν τα χρόνια τα που είχαμε πριν ένα-δύο χρόνια που φέραμε τίτλους και πιστεύω φέτος με το κύπελο ξανά να γίνει η επαφή. Φαίνεται ότι το πράγμα αρχίσει και τσουλάει έτσι λαϊκά, να το πω καλύτερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με δύο σημαντικές νίκες και δύο σημαντικό να αντιπάλου. Καλά, κάνει κάποιες διακοπές. Ναι. Ναι. Για ξανακάνει ένα υπόπειρα, Κώστα. Ναι, λέω, φαίνεται ότι άρχισε να τσουλάει η κατάσταση καλύτερα για τον ΠΑΟΚ με τις δύο τελευταίες νίκες επί δύο σημαντικών αντιπάλων. Λοιπόν, τσουλάει καλύτερα. Ωραία. Τον Κώστα δεν τον ακούω καλά. Ναι, ναι. Κώστα, θα κάνουμε μια απόπειρα να ξανακαλέσουμε λίγο σε ένα λεπτό για να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν. Λοιπόν, Κώστα, εσένα σε αφήνω. Λοιπόν, ας ξανακαλέσουμε λίγο τον κύριο Μαλιούφα. Λοιπόν. Ναι. Για να μπορεί να ακούει και τον Κώστα. Δεν μας βοηθάει το τελευταίο διάστημα η κινητή τηλεφωνία. Ναι. Υπάρχει θεματάκι. Ναι, υπάρχει, Και με τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο είχαμε θέμα. Ποιος έβαλε το χεράκι του. Φίλος ακροατής μου λέει ότι δεν τελειώνει ο Παναθηναϊκός αν χάσει από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από τον Άρη. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει. Αν γίνει, θα μας απασχολήσει. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Μαλιούφα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά λίγο να είναι τα πράγματα καλύτερα, να ακούει και τον Κώστα Βασιλόπουλο καλύτερα. Γεια σου και πάλι, Κώστα. Καλησπέρα, ναι. Σας ακούω στερεό καλά. Ναι. Για ξαναρώ τα Κώστα να κάνουμε ένα τεστ. Μ' ακούς καλύτερα τώρα, Κώστα? Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Το λύσαμε. Έλεγα ότι φαίνεται πως τα πράγματα στον ΠΑΟΚ πηγαίνουν καλύτερα και το τοποθετώ σε σχέση με τις δύο νίκες που πέτυχε τις τελευταίες ημέρες επί δύο σημαντικών αντιπάλων. Κοίταξε, εγώ θα πω κάτι επειδή δεν ξέρω την ομάδα και όλοι οι παίχτες έχουν περάσει από σκανάρισμα που έχουν έρθει στην ομάδα μας. Γιατί κάθε παίχτης που έρχεται ξέρετε ότι θέλουμε μία Mercedes, δεν μπορούμε γιατί δεν μπορεί να έρθει και ο κάθε παίχτης το timing. Θέλει σίγουρα να έχει top, αλλά επειδή είμαστε και σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτή τη χώρα που μας θεωρούν να μην την πω τη λέξη γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι οι παίχτες αυτούς που εμείς τους θέλουμε και τους έχουμε ελέγξει. Εγώ θα πω ότι υπήρχαν και άλλα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλά παιχνίδια αλλά δεν ερχόταν το αποτέλεσμα και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι χωρίς φάσεις το 38 με μια φάση τρώγαμε τον γκολ, μετά η ομάδα λίγο πώς θα αντιδράσει. Αυτές οι νίκες που ήρθαν τώρα με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη συνέχεια αυτά δίνουν το μέταλλο σε μια ομάδα και δίνουν και την αυτοπεποίθηση στους παίκτες που βλέπαμε ότι
λίγο είχε χαθεί, να το πω έτσι, γιατί έχω περάσει και από αυτό το στάδιο και πιστεύω ότι και η καλύτερη γνωριμία του προπονητή με τους ποδοσφαιριστές δεν είναι καλύτερα η χημία, γιατί όσο να είναι, άλλο όταν θες να κάνεις μια αξιολόγηση του υλικού, σίγουρα πρέπει να περάσουν όσοι ζουν από κοντά τουλάχιστον 2-3 μήνες για να κάνει σωστή αξιολόγηση και να έχει τον κάθε παίκτη να ξέρει τι ρόλο παίζει και από χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά του. Και πιστεύω ότι αυτές οι δύο νίκες δώσανε πολύ καλή ψυχολογία στους παίκτες και θα φανεί και στο υπόλοιπο των παιχνιδιών που έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και τη Μεγάλη Πέμπτη το κύπελο με την ΑΕΚ που πρέπει... Είναι ένα τύπος που πρέπει όλα τα παιδιά να το δώσουν για να δώσουν μεγάλη χαρά και στο μεγαλομέτωχο και σε όλους τους φιλάθλους και σε εμάς. Κώστα, είναι κομμάτι... Και σε αυτούς, έτσι, γιατί και αυτοί το θέλουν και στεναχωριούνται πάρα πολύ. Λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα, είχαμε μια κουβέντα. Είναι κομμάτι της διαδικασίας για έναν προπονητή καινούριο, χωρίς να εξετάζουμε αν είναι έμπειρος, άπειρος, μικρός, μεγάλος ηλικία... Να σφυριλατηθεί μια σχέση και μέσα από τις ήττες για μια ομάδα. Γιατί στο δικό μου το μυαλό θα μας πεις εσύ καλύτερα, γιατί εσύ έχεις κάνει πάνω από 200 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλη σου την καριέρα. Ναι. Νομίζω ότι μόνο μέσα από χαρές δεν μπορείς να μάθεις και την ομάδα σου, έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτό λέει η δική μου λογική. Τώρα δεν ξέρω εσύ. Μα έτσι ακριβώς. Στις χαρές είναι όλοι κοντά, έτσι, όλοι και ο καθένας. Στις νίκες όμως πρέπει, εκεί δείχνει το μέταλλο η κάθε ομάδα και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να είσαι οικογένεια και έτσι θα το ξεπεράσεις. Όπως και εσύ, ο κάθε άνθρωπος, στις δυσκολίες, όχι στις χαρές και στα εύκολα τα πράγματα. Εκεί είναι ότι η χημεία των παιχτών μεταξύ τους και του προπονητή που λόγω εμπειρίας που και ο Πάμπλο αυτή τη στιγμή που είναι σε εμάς που έχει περάσει πάρα πολύ... Στο ποδόσφαιρο το έχει φάει με το κουτάλι και έχει περάσει από μεγάλα σωματεία. Είναι έμπειρος και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Γιατί όταν δεν έχεις περάσει τέτοια θέματα και είσαι εκτός, δεν το ξέρεις. Το λες επιφανειακά και εντάξει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως, παιδιά. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις και οι συζητήσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Πρώτα με τον. Και αλλά μιλάμε πρώτα για τα αποδυτήρια, μέσα στα αποδυτήρια, ότι πρέπει να γίνονται, να υπάρχει αυτό το κλίμα το οικογενειακό και να είναι όλοι ένας. Και στις χαρές και στις ήττες και στις λύπες πρέπει όλη η ομάδα να είναι αλυσίδα, δεμένη, όχι να σπάει ο κάθε κρύπος και να είναι διαφορετικά ο ένας να τραβάει προς τα δω, όχι δεν φταίω εγώ, δεν φταίει ο άλλος, φταίει εκείνος, το πιο εύκολο να λες. Αλλά το θέμα είναι να λαμβάνουμε όλη την ευθύνη. Και καμιά φορά αυτό βγαίνει, το βλέπουμε και στις οικογένειές μας, Κώστα, και μέσα από εντάσεις. Δηλαδή, αν καμιά φορά δεν φτάσεις στα όρια σου να πεις και αυτό που έχεις μέσα σου, δεν υπάρχει και λύση. Αυτό που λέμε, να μην βάζουμε τα κομμάτια από χαλά και τα λάθη. Βλέποντας το πρωτάθλημα, Κώστα, σε ικανοποιεί αυτό που βλέπεις το γενικό προϊόν. Ας αφήσουμε τον ΠΑΟΚ απ' έξω, που ξέρουμε όλες τις αδυναμίες του. Δηλαδή, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που πήρε okay, το πρωτάθλημα για μένα λίγο πιο νωρίς από ό,τι το δικαιούταν. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Αλλά βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ με σκαμπανεβάσματα. Έναν Άρη, okay, και αυτός δεν έχει τη τόση σταθερότητα, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Μία ΑΕΚ με κάτω πάνω. Παναθηναϊκός πιο πολύ κάτω παρά πάνω. Είναι λίγο το πρωτάθλημα σε μια μυστήρια φάση, έτσι δεν είναι? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα πω για την ομάδα μου, δεν θα μιλήσω για τις άλλες ομάδες. Εντάξει, και ο Άρης παρουσίασε φέτος ένα μηδενές σύνολο. Βέβαια. Αλλά είδαμε ότι κάποια παιχνίδια τα ντέρμπι να τα θεωρήσουν μέσα στο Χαριλάο τα χάσε. Αυτό κάτι σημαίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που χτίστηκε ξανά, έτσι, γιατί είχε άλλο ρόστερ πριν 2 χρόνια και άμα θα δείτε μέσα σε 1,5 χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και είναι το μεταβατικό στάδιο αυτό που περνάει η ομάδα και προπονητής άλλος που ήταν. Χωρίς να υπάρχει δικαιολογία, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που λέει συνέχεια στο ψηλιοκόπτο και ο Κώστας Βασιλόπουλος. Αλλιώς, ορίστε. Άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία, άλλη ομάδα έπαιξε τα ευρωπαϊκά και άλλη ομάδα ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αυτό που λέει ο Κώστας συνέχεια. Και με τον κύριο Τσέσκου ήταν άλλη ομάδα και ήρθε ο κύριος Φερέιρα που
μέσα σε μια εβδομάδα μετά ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε γίνει ο προγραμματισμός από τον κύριο Λουτσέσκου. Μετά στήθηκε η ομάδα, ήθελε άλλο στήλο να παίξει ο κύριος Φερέιρα. Αλλάξανε πάρα πολλά πρόσωπα. Έρχεται ο Πάμπλο μετά σε μια στιγμή που και αυτός μέχρι να γνωρίσει τα παιδιά πέρασαν. Περνάει, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι τουλάχιστον 2-3 μήνες πρέπει για να αξιολογήσει να δει στους παίκτες. Και βλέπουμε ότι η ομάδα μέσα σε 1,5-2 χρόνια έχει αλλάξει τουλάχιστον 10 πρόσωπα, έτσι. Δεν λέω υπάρχουν και άτομα που είναι στην 11, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα. Από Άκπον, Πέλκα, Λιμιό, Γιαννούλη, Μαουρίσιο, τι να βλέπουμε τώρα, Μάτος. Ναι. Όλοι είναι, και είναι η μετάβαση. Εδώ θα έχει στηρίξει η ομάδα. Mm-hmm. Και όλους. Είναι πρόβλημα για την ομάδα που παίζει σε άλλες κερκίδες, Κώστα, είναι πρόβλημα? Σίγουρα. Γιατί είναι μια τούμπα γεμάτη. Ξέρουμε όλοι ότι σου δίνει, είναι ο 12ος παίκτης και σου δίνει τούρμπο, μπορώ να το πω εγώ. Και αν το σκεφτεί... Έχω ζήσει και σαν φύλαδος από την κερκίδα, αλλά και ναι, σαν ποδοσφαιριστή. Έτσι, σου δίνει όθηση. Και αν το σκεφτούμε, τα παιδιά που και ήταν... για τον προπονητή, αλλά και... Ναι. Τα παιδιά που ήρθαν φέτος, δεν έχουν δει ποτέ καν πέρα από τα βίντεο που βλέπουν το τι σημαίνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο η τούμπα σε ένα παιχνίδι εντός έδρας. Σου δίνει και καταλαβαίνεις και πού βρίσκεσαι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο ΣΒΑΜ, ο Μούργ, ο Κανκάβα, ο Νινούα. Είναι παιδιά που δεν ξέρουν από κοντά τι σημαίνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, ρε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το θέμα. Γιατί και σε κακές στιγμές πάλι ο κόσμος θα σου δώσει όθηση και δεν θα υπήρχαν κάποια αποτελέσματα που έχουν έρθει μέσα στην τούμπα. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι άτυχα που δεν έχουν νιώσει αυτόν τον παλμό. Την γεμάτη τούμπα από τη φλεγόμενη. Γιατί και ο προπονητής το έχει ζήσει και κάποια παιδιά το έχουν ζήσει με το πρωτάθλημα και τον double που έχουμε πάρει. Αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν την έχουν ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα. Και είναι κρίμα. Ακόμα και τα δικά μας τα παιδιά, παιδιά υποδομής, έτσι. Ο Χάρης, ο Γιάννης Μηχανίδης, ο Τζόλης, που παίζουν τώρα στην πρώτη ομάδα που είναι το όνειρό τους και βλέπεις ότι το Χριστάκι, ας πούμε, τον Τζόλη που βάζει τον γκολ και θέλει να πανηγυρίσει να πάει στη θύρα 4 και ο κόσμος λείπει. Που ήταν όνειρό τους αυτό να πανηγυρίσει το πρώτο γκολ. Θυμάμαι που το είπε ο Κλάος ή ο Δημητράκης ο Πέλκας, ότι το πρώτο γκολ θα πάνε να πανηγυρίσω στη θύρα 4 που βγήκαν από τις ακαδημίες και το ζήσανε. Και αυτά να έχεις πετύχει όμως, 17 σαν τον Τζόλι. Ναι. Όχι, είναι ένα, κρύο 17, πράγμα, 17, πολύ κρύο πράγμα. Και να μην μπορείς να πανηγυρίσεις, είναι πολλά γκολ του Χρήστου Τζόλι. Εντάξει. Επειδή αυτά τα παιδιά, Κώστα, τα έχεις ζήσει εσύ από μικρά, τα νιώθεις λίγο πολύ παιδιά σου, γιατί όντως τα ξέρεις από μωρά παιδιά. Δεν τα μάθες πέρσι και φέτος. Τα νιώθεις σαν παιδιά σου. Τα νιώθεις σαν παιδιά σου. Πώς νιώθεις που τα βλέπεις και μεγαλώνουν και παίζουν? Εντάξει. Εγώ περισσότερο ήταν με τους 93-94 εκείνη η γενιά ή 85 που ήταν ο Χριστοδουλόπουλος όταν είχε ξεκινήσει. Μαγκαζά, Κλάους, τα πρώτα παιδιά, Γεωργάκης, ο Μακρύς, ο Ντάνιο Φερνάντες. Είχε πάρα πολλά παιδιά. Και μετά ήταν η φουρνιά που ήταν ο Κάτσε, ο Πέλκας, ο Κίτσιου. Σταφυλίδης, ο Πέλκας, Στάφη, ναι, αυτοί ήταν πιο... Ναι, γιατί ζήσαμε και μαζί και τους προπόνησαν. Εντάξει, ενώ τα άλλα τα παιδιά ήταν με το σκάουτερ και ήμουν λίγο απ' έξω. Ναι. Αυτή η γενιά τώρα που είναι. Εντάξει, κάθε ένας όταν είναι στα τμήματα υποδομής βάζει τη δικιά του τη σφαγίδα, βάζει... Και είναι, χαίρεσαι πάρα πολύ όταν βλέπεις παιδιά που τα βλέπεις από 12-13 χρόνια και κάποια στιγμή γίνονται επαγγελματίες και κάνουν και αυτή την καριέρα. Είτε είναι στον ΠΑΟΚ, είτε μέσω του ΠΑΟΚ έχουν φύγει και πήγαν και στο εξωτερικό. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Μεγάλη. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Ναι. Κώστα, πιστεύεις ότι η διαφορά εν όψη και ενός πιθανού τελικού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων όσο είναι η βαθμολογική τους απόσταση? Εγώ θα επιστρέψω την ερώτηση. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, στα τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει, τι έχετε δει? Στα τρία παιχνίδια, από τα τρία έχετε δει μεγάλη διαφορά? Και εδώ μέσα το 1-1 που είχαμε φέρει και μέσα εκεί ένα ημίχρονο, μπορώ να πω και εδώ πέρα το παιχνίδι που κερδίσαμε, βλέπετε, είδατε μεγάλη διαφορά εσείς? Από τα τρία παιχνίδια που έδωσαν φέτος, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στα δύο. Ναι. Κέρδισε προχθές και στο 1-1 της Τούμπα. Δύο στην Τούμπα και ένα κάτω, ναι. Είδατε μεγάλη διαφορά στην ομάδα ή στους παίκτες?
Όχι. Όχι. Τότε εγώ τι να σας πω, που έχει ένα προπονητή που για μένα προσωπικά είναι ομάδα προπονητή Ολυμπιακός, έτσι. Σίγουρα έχει, δεν σας ζητάω, έχει και 3-4 παίκτες πολύ καλούς, αλλά είναι ομάδα προπονητή, για μένα. Γιατί όποιος μέσα ξέρει το ρόλο του, και εμείς έχουμε αλλάξει δύο προπονητές, είναι μετάβαση παικτών που μπήκαν και νέα παιδιά και καινούργοι που έχουν έρθει, και βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια ροή. Σίγουρα, να σου πω και κάτι άλλο. Μόλις 5 βαθμούς διαφορά ο Ολυμπιακός, είδατε εσείς τίποτα γκρίνιαγμα να γκρίνιάξουν για καμιά διαιτησία, είδατε τίποτα άλλο? Ξέραμε τα δύο προηγούμενα χρόνια τι γινόταν. Από το σπίτι του μεγαλομετόχου μας μέχρι στα χαρτιά και κάθε Κυριακή όλο ανακοινώσεις, διαιτησία, πέναλτι. Εντάξει, όταν έχεις και αυτά εδώ πέρα που σε κράζουν, ή είσαι ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό και τον έχεις τον Ολυμπιακό μέσα εδώ και βγαίνει το θέμα της Ξάνθης. Όλα αυτά εδώ παίζουν ρόλο, παιδιά, για να ξέρετε ότι όσο και επαγγελματίας να είναι ένας ποδοσφαιριστής, κάπου επηρεάζεται. Κάπου επηρεάζεται. Θέλω να ρωτήσω το εξής για να κλείσω. Αλλά εγώ θα επιμείνω ότι έχει καλό υλικό ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θέλει και προσαρθαρέσεις. Πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά είναι υπομονή, ότι βλέπετε ότι έχουν αλλάξει μέσα σε δύο χρόνια 3 προπονητές, να το πω. Και ο καθένας έχει το διαφορετικό του στυλ που θέλει, τη δικιά του φιλοσοφία. Και είναι κατανοητό αυτό να παίξει. Αυτό όμως για να περάσει θέλει κάποιο χρόνο, έτσι. Και βλέπετε ότι υπάρχουν παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, που οι προπονητές δεν μπορούν να περάσουν το δικό τους το τακτικό το κομμάτι, γιατί πρέπει να κάνεις την αποκατάσταση. Τα παιδιά είναι πολύ φορτισμένα παντού, έτσι. Σε όλο το παγκόσμιο το ποδόσφαιρο, με αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Και δεν μπορούν να δουλέψουν τόσο πολύ το τακτικό το κομμάτι ώστε να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία σε χρονικό διάστημα. Στις διακοπές λείπουν και οι διεθνείς. Στις διακοπές λείπουν 10 παίκτες σε κάθε διακοπή. Σίγουρα, όλα παίζουν το ρόλο τους. Άλλο να έχω εγώ να κάνω προετοιμασία, άλλο να έχω εβδομάδα με εβδομάδα να παίξω παιχνίδι και να έχω όλους τους φιλοσοφίες, θα μπορέσω να περάσω περισσότερα κομμάτια. Και άλλο να παίζω Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ρε, μια μέρα την άλλη τι θα κάνεις, θα τους φορτώσεις, θα κάνεις πάλι λίγο ένα τακτικό κομμάτι, θα χτυπήσεις τα στημένα, θα δείξεις κάποια στοιχεία, άντε πάλι ξαναέρχεται το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά, όπως όταν βλέπει κάποιος που είναι απ' έξω και είναι επιφανειακά. Όποιος θα καθίσει και το αναλύσει και το σκεφτεί, είναι πραγματικά θέλει, υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι ομάδες όλες, δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μας, όλες οι ομάδες. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να είναι και βλέπουμε και πόσους τραυματισμούς έχει. Υπάρχουν γενικά έτσι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί μας πιέζει και η ώρα. Θα απομονώσω και αφορά το σκάουτινγκ. Επειδή είναι θέμα συζήτησης, ο Τσόλακ, για ποια στοιχεία επιλέχθηκε να έρθει στην Τούμπα? Θα μου πεις γιατί ρωτάς για τον Τσόλακ και δεν ρωτάς για τον Ζήφκο. Εγώ θα σας απαντήσω, Κώστα, βγήκε ο κύριος Φερέιρα και είπε κάτι. Ο Ραέλ. Ναι, είπε ότι ήταν το πήρε πάνω του. Ναι, το πήρε. Γιατί το τμήμα σκάουτινγκ εδώ όπως υπάρχει, υπάρχουν τα ρεπόρτ και υπάρχουν όλα ότι είναι γραμμένα. Ναι. Πάντα. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω για κάθε παίχτη. Θα πω μόνο τι είπε ο κύριος Αμπέλο Φερέιρα στην δήλωση τελευταία, πριν 10 μέρες. Ναι, είπε ότι ήταν επιλογή του. Ότι? Ήταν επιλογή του. Ότι? Ήταν επιλογή του. Αυτό τίποτα άλλο θα πω. Και δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είναι η στιγμή τώρα να μιλήσω και να πω, εντάξει. Σας απάντησα με αυτό εδώ πέρα. Βγήκε και το είπε στα ίσια. Εγώ καλύφθηκα. Εγώ καλύφθηκα. Τι άλλο. Βγήκε και το είπε στα ίσια, εντάξει. Και για τον κύριο Ρέμπε θα πω, γιατί είναι κύριος, για μένα είναι κύριος, δεν ξέρω εσείς πώς τον έχετε, αλλά ο άνθρωπος έχει προσφέρει πάρα πολλή δουλειά σε αυτό το μικρό διάστημα που ήταν εδώ και έχει λύσει πολλά θέματα που έπρεπε να τα είχαν λύσει άλλοι τεχνικοί διευθυντές. Ωραία, το κρατάμε και το σεβόμαστε, γιατί το λέει. Άμα σας καλύπτει και αυτό. Συνεργάστηκε, ναι, μαζί του. Όχι, όχι, καθόλου. Το ότι ήταν κύριος, ήταν κύριος. Δεν μας έδωσε ποτέ το δικαίωμα να μην τον χαρακτηρίσουμε κύριο. Τώρα, το όχι, γιατί και τι όχι.
Κανένας δεν ήθελε να φύγει έτσι όπως φύγουν και τα παιδιά και ο Ακπομ και που ήταν και ο Δημητρέξο Πέλκας, και, αλλά άμα δεν τους πουλούσε εκείνη τη στιγμή το σωματείο που ξέρετε ότι ήταν με το Financial και δεν τους έδινε, δεν θα πω εγώ τα λεφτά και τέτοια έτσι, τους έχανε τελειώσει το Δεκέμβριο. Δεν υπογράφανε γιατί μπαίναν στον τελευταίο χρόνο του συμβόλαιου. Εδώ είναι τότε πρόβλημα του σωματείου. Έχανε κάποιες... Εδώ είναι πρόβλημα αυτό, του σωματείου. Αυτό, σε ό,τι αφορά ποιος... τον Πέλκα, έπρεπε να τον έχει ανανεώσει νωρίτερα, εφόσον τον ήθελε. Ή να τον πουλήσει νωρίτερα. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Ποιος πρέπει να τώρα, κάνει ποιος, ο προηγούμενος γιατί... τεχνικός διευθυντής. Ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής. Μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε τώρα, δεν καλέσαμε γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι ώρα να μιλήσαμε λίγο, να μου κάνετε μια ερώτηση. Σας απάντησα τι είπε ο κύριος Φερέιρα. Εντάξει, αλλά δεν έχω κανένα θέμα, οπότε θέλετε ανοιχτός είναι και ξέρετε ότι τόσα χρόνια με γνωρίζετε. Το ξέρω. Αυτό που είναι να πω θα το πω. Και αναλαμβάνω και ευθύνες εκεί που είναι. Εντάξει, και όλο το τμήμα μας εδώ και με τον Γιώργο τον Κωστίκο που είμαστε χρόνια εδώ και ξέρετε η προσφορά μας πια στον ΠΑΟ και τι παίκτες έχουμε φέρει στον ΠΑΟ και με ποιους έχουμε δουλέψει και ποιους έχει προωθήσει και ο Γιώργος και σαν προπονητής που ήταν, που ωφελήθηκε και ο ΠΑΟ και πήρε πάρα πολλά λεφτά. Αλλά αυτό μετά, είναι μετά άλλα θέματα. Εμείς είμαστε για τον ΠΑΟ και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να είναι για το καλό του ΠΑΟ. Προσπαθούμε. Κανένας δεν είναι άφαστος. Εντάξει, όλα, αλλά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε τα καλύτερα για τον ΠΑΟ. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή να συζητήσουμε λίγο το θέμα scouting, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ωραία είναι να έχουμε άποψη, αλλά καλύτερο είναι να έχουμε άποψη έχοντας περισσότερα δεδομένα στην ανάλυση μας πριν καταθέσουμε μια άποψη, γιατί ως κυρίως αρνητικές απόψεις καταθέτουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο. Θα τα πούμε ξανά με άνεση χρόνου. Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι, καλή επιτυχία στην ομάδα μας, να περάσει τη Μεγάλη Πέμπτη και έτσι, με την κατάκτηση του κυπέλλου. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε κύριε Μαλιούφα.